Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η επίκαιρη επερώτηση που συζητάμε σήμερα και κατέθεσαν οι βουλευτές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, νομίζω μας δίνει την ευκαιρία να δώσουμε απαντήσεις σε μια σειρά από ζητήματα που τίθενται και αφορούν το κρίσιμο τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, διότι όλο αυτό το διάστημα, αλλά και σήμερα, ακούγονται πάρα πολλά που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Και στο καλό σενάριο, οι ανακρίβειες που διατυπώνονται έχουν να κάνουν με την έλλειψη της πληροφόρησης. Στο κακό σενάριο όμως είναι μια εσκεμμένη παραπληροφόρηση, η οποία δεν έχει κανένα άλλο σκοπό παρά να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα. Και εδώ θα βάλω ένα ερώτημα, πρόκριμα για όλους μας. Ποιον πραγματικά εξυπηρετεί η δημιουργία απολύτως στρεβλών εντυπώσεων για το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης? Ποιον εξυπηρετεί? Αυτή η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί από την πρώτη στιγμή να στήσει ξανά στα πόδια της την κοινωνική ασφάλιση, το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Διότι δεν μπορούμε να ξεχνάμε πως όταν ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση, το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης ήταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης όταν παρέλαβε αυτή η κυβέρνηση είχε ένα έλλειμμα 1,186 εκατομμύρια. Μετά από 11 διαδοχικές μειώσεις των συντάξεων. Και νομίζω ότι αυτό το στοιχείο είναι αρκετό για να κλείσουμε με το τι συνέβαινε προηγούμενα. Και 11 διαδοχικές μειώσεις των συντάξεων και σύστημα βαθιά ελλειμματικό με 1,180 εκατομμύρια. Έλλειμμα. Έλλειμμα. Ο νόμος 4387 όντως επέφερε... Κύριε Πρόεδρε... Για κάντε λίγη ησυχία, κύριε. Όποιος δεν μπορεί, ας βγει έξω. Ο νόμος 4387, λοιπόν, για όσους λοιπόν δεν τους άρεσε να ακούν αυτό το στοιχείο, το οποίο νομίζω πως είναι το καθοριστικό στοιχείο για να συνεχίσουμε τη συζήτηση από εδώ και πέρα, εγώ θα ήθελα να το επαναλάβω. 11 διαδοχικές μειώσεις των συντάξεων την περίοδο 2010 με 2014 και παράδοση ενός συστήματος με έλλειμμα 1,180 εκατομμύρια. Πραγματικά τεράστιο κατόρθωμα. Πραγματικά. Και έρχεται ο νόμος 4387 το 2016 και προσπαθεί να στήσει ξανά το σύστημα στα πόδια του, βάζοντας κανόνες και λύνοντας προβλήματα ετών. Πολλά από τα οποία όντως είχαν μια άμεση αντανάκλαση στην πρώτη περίοδο λειτουργίας του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Όμως βάλαμε κανόνες στο σύστημα, πληρώνουμε ληξιπρόθεσμα, κλείνουμε πληγές του παρελθόντος και σήμερα είμαστε στη θέση να πούμε ότι μπορεί το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης να ανακτήσει τη χαμένη του αξιοπιστία. Και νομίζω πως έχουν διαμορφωθεί οι προϋποθέσεις για να συμβεί αυτό. Και θα αναφερθώ μόνο σε δύο στοιχεία. Πρώτον, στα στοιχεία για την ανεργία. Η Ελστάτ κατέγραψε για το δεύτερο τρίμηνο του 2017 ποσοστό ανεργίας 21,1%. Είναι στα επίπεδα που βρισκόταν στα τέλη του 2011. Ανακτούμε δηλαδή το χαμένο έδαφος της κρίσης σε σχέση με την ανεργία. Και το δεύτερο είναι με τον περιορισμό της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας που σήμερα έχει μειωθεί στο 13%. Το 2016 είχε πέσει από το 19% στο 13%. Και αναφέρομαι αποκλειστικά σε αυτά τα δύο μεγέθη, δηλαδή στην ανεργία και στην αδήλωτη εργασία, διότι αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες για να έχουμε ένα βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα. Και εδώ νομίζω ότι ένα στοιχείο επίσης μαρτυρά την αλήθεια αυτού που ισχυρίζομαι. Και δεν είναι άλλο από τα έσοδα του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Ο ΕΦΚΑ αυτή τη στιγμή, εκτέλεση οκταμήνου, εμφανίζει πραγματικό πλεόνασμα 460 εκατομμυρίων ευρώ, με προϋπολογισμένο έλλειμμα 510 εκατομμυρίων ευρώ. Προϋπολογισμένο έλλειμμα 510 εκατομμυρίων ευρώ για το οκτάμηνο και αυτός έχει πετύχει πλεόνασμα 460 εκατομμυρίων ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια θετική απόκληση άνω των 950 εκατομμυρίων ευρώ, περίπου 1 δις, δηλαδή θετική απόκληση σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Αυτά για να βλέπουμε πότε το σύστημα στείνεται στα πόδια του και πότε το σύστημα καταραίει. Και μέσα σε ελάχιστους μήνες. Γι' αυτό το λόγο επιμείναμε τόσο πολύ στις
στις παρεμβάσεις μας για τη μείωση της ανεργίας. Γι' αυτό το λόγο επιμένουμε τόσο πολύ στις παρεμβάσεις μας για την αδήλωτη και την υποδηλωμένη εργασία. Γι' αυτό το λόγο, στον τελευταίο νόμο που ψηφίσαμε, προσπαθήσαμε να λύσουμε και μερικά πάγια προβλήματα του ασφαλιστικού συστήματος που δεν είχαν να κάνουν με το νόμο 4387, αλλά ήταν πάγια αιτήματα των ασφαλισμένων, όπως η αποσύνδεση της ασφάλισης από την ιδιότητα για τους δικηγόρους και τους μηχανικούς, η επίλυση με την καταβολή των συντάξεων αναπηρίας σε περίπτωση που εκκρεμεί η κρίση των ΓΕΠΑ, η εξαγορά των πλασματικών ετών για τους αγρότες κτλ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, είπα ότι στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης αναδεικνύονται και έρχονται στην επιφάνεια όλα τα προβλήματα του παρελθόντος και όλα τα λάθη και η κακοδιοίκηση του παρελθόντος. Διότι διαχρονικά το ασφαλιστικό σύστημα χαρακτηριζόταν από μια σειρά από παθογένειες. Πελατειακές ρυθμίσεις, άπειροι τρόποι υπολογισμού των εισφορών και των παροχών, διαφοροποιήσεις, ανισότητες μεταξύ των ασφαλισμένων. Κατακερματισμένα, μη ενοποιημένα πληροφοριακά συστήματα και μηχανογραφικά συστήματα. Συστήματα εντελώς ασύμβατα μεταξύ τους. Ολοκληρωτική απουσία οργανωμένου μητρώου για τους ασφαλισμένους. Και παρότι ήταν υποχρεωτικό από το 2008 όλα τα μητρώα να έχουν επικαιροποιηθεί με βάση τον ΆΜΚΑ, αυτό δεν συνέβη ποτέ. Έπρεπε τα ταμεία λοιπόν να είχαν προχωρήσει σε αυτή την εισαγωγή. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Συνέχισαν να λειτουργούν με βάση τους δικούς τους αριθμούς. Δεν υπήρχε λοιπόν ένα οργανωμένο μητρώο για τους ασφαλισμένους. Όταν ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση, υπήρχαν σωρευμένες 164.000 εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, κύριας σύνταξης. 154.000 εκκρεμείς αιτήσεις για επικουρικές. Στα συρτάρια μας δηλαδή βρήκαμε 360.000 περίπου εκκρεμείς αιτήσεις για συνταξιοδοτικές παροχές. Από τα μέσα του 2013 και μέχρι την αρχή αυτής της κυβέρνησης δεν είχε καταβληθεί ούτε ένα εφάπαξ. Και έρχεστε σήμερα εδώ να μας λέτε για τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης και να μας κουνάτε το δάχτυλο για τα εφάπαξ. Από τα μέσα του 2013 μέχρι που ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση δεν είχε καταβληθεί ούτε ένα εφάπαξ. Έχουμε καταβάλει άνω των 50.000 εφάπαξ και μέχρι τον Ιούνιο του 2018 θα εκαθαριστούν όλα και τα 63.000 εφάπαξ θα δοθούν και έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους για αυτό. Όταν ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση, το προσωπικό των φορέων κοινωνικής ασφάλισης ήταν μειωμένο κατά 30%. Από την περίοδο 2010 μέχρι την στιγμή που αναλάβαμε, μειώθηκε το προσωπικό των φορέων κοινωνικής ασφάλισης κατά 30% και παρόλα αυτά μπορούμε να βγάζουμε περισσότερες συντάξεις από ό,τι έβγαιναν το προηγούμενο διάστημα. Φτιάχνουμε λοιπόν ένα επικαιροποιημένο μητρό. Πλέον έχουμε στα χέρια μας ένα ενιαίο, διορθωμένο μητρό. Πράγματι, τους πρώτους μήνες λειτουργίας του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης υπήρχαν τεράστια προβλήματα, διότι όταν φτιάχτηκε για πρώτη φορά, ενοποιήθηκε αυτό το μητρό τους πρώτους μήνες, εμφανίστηκαν 28,8 εκατομμύρια εγγραφές ασφαλισμένων. Αυτό ήταν πρόβλημα του ΕΦΚΑ. Αυτό το πρόβλημα δηλαδή δεν ήταν πριν, στα μητρώα που συνενώθηκαν και εμφανίστηκαν 28,8 εκατομμύρια εγγραφές. Φανταστείτε πόσες διπλοεγγραφές υπήρχαν εκεί μέσα και πόσα ανενημέρωτα μητρώα χωρίς τους βασικούς αριθμούς, ΆΜΚΑ και ΑΦΗΜΗ. Τα βασικά στοιχεία που ήταν αναγκαία για να δημιουργηθεί το μητρώ αυτό. Σήμερα έχουμε ένα καθαρό, διορθωμένο μητρώ, όπου το 99,9% των εγγραφών, είναι πλήρως ορθό. Αποκαθιστούμε τη δικαιοσύνη, βάλαμε ενιαίους κανόνες, να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για όλους τους ασφαλισμένους σε ό,τι αφορά τις εισφορές τους, σε ό,τι αφορά τις παροχές τους και βάζουμε και τα θεμέλια για μια αποτελεσματικότερη διακυβέρνηση της κοινωνικής ασφάλισης με ένα ταμείο για την κύρια ασφάλιση και ένα ταμείο για την επικουρική και το εφάπαξ. Αντιμετωπίζουμε την εισφοροδιαφυγή. Έχουν δημιουργηθεί 11 περιφερειακά ελεγκτικά κέντρα ασφάλισης. Έχουμε για πρώτη φορά, και εδώ έκανε λάθος η πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, έχουμε για πρώτη φορά μία αύξηση στην εισπραξιμότητα σε σχέση και με το παρελθόν αλλά και με τους στόχους που είχαμε για το 2017.
Και με τους στόχους στους οποίους είχαμε δεσμευτεί στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης υπάρχει αύξηση της εισπραξιμότητας και για πρώτη φορά εκπονούμε μια συνολική στρατηγική αξιοποίησης των ακινήτων, της ακίνητης περιουσίας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης για να έχει επιτέλους έσοδα το δημόσιο και να κάνει οικονομία κλίμακας κάνοντας χρήση αυτού του τεράστιου πλούτου που έμενε αναξιοποιητό. Θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο για αυτό το ζήτημα, διότι νομίζω ότι δείχνει και την προσπάθεια που κάνουμε να αντιμετωπίσουμε συνολικά το πρόβλημα από όλες τις πλευρές. Όταν ξεκινήσαμε, όταν παρέλαβε αυτή η κυβέρνηση, δεν υπήρχε ούτε ενιαία καταγραφή της ακίνητης περιουσίας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, ενώ το πλαίσιο το νομοθετικό που ίσχυε δεν επέτρεπε στους φορείς να κάνουν ούτε απλές επιδιορθώσεις στα κτίρια τους. Κάναμε την καταγραφή όλων των ακινήτων της χώρας σε ένα ενιαίο σύστημα. Πλέον έχουμε πλήρη εικόνα και εκεί διαπιστώσαμε ότι περίπου το 40% των ακινήτων ήταν αναξιοποιητά, έρημα, κενά, στερώντας ουσιώδεις πόρους από το σύστημα και από το δημόσιο. Απλοποιήσαμε νομοθετικά το σύστημα ώστε να μπορεί να γίνει η αξιοποίηση με τους καλύτερους δυνατούς όρους και αυτή τη στιγμή εκπονούμε ένα σχέδιο αξιοποίησης. Πλέον έχουμε καλέσει και σε συνεργασία με την Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου όλους τους φορείς του δημοσίου να εγκατασταθούν στα κτίρια των φορέων κοινωνικής ασφάλισης στην Αθήνα και να επιτύχουμε έτσι οικονομία κλίμακας για το δημόσιο, να φέρουμε και τους πόρους που θα έπρεπε να εισραίουν στα ασφαλιστικά ταμεία από τη χρήση της ακίνητης περιουσίας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, νομίζω ότι επικράτησε από μήνες πριν καν έρθει στη Βουλή ο νόμος 4387, επικράτησε μία τρομολαγνία η οποία νομίζω πως διαρκώς διαψεύδεται από την πραγματικότητα. Και στο ζήτημα των εισφορών. Στο ζήτημα των εισφορών. Που μιλούσατε και εξακολουθείτε να μιλάτε για ληστρικές εισφορές των αυτοαπασχολούμενων και των αγροτών. Πρώτα απ' όλα να διευκρινίσουμε ένα ζήτημα επί της αρχής. Νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει ότι το προηγούμενο σύστημα, το οποίο βασιζόταν σε πλασματικά, σε τεκμαρτά εισοδήματα των ασφαλισμένων, των ελευθέρων επαγγελματιών και των επιστημόνων, ήταν ένα άδικο σύστημα, διότι δεν ανταποκρινόταν στην πραγματική οικονομική δυνατότητα του ασφαλισμένου. Έπρεπε οπωσδήποτε δηλαδή να γίνει αυτή η σύνδεση ανάμεσα στην εισφορά που καταβάλει κανείς και στο πραγματικό του εισόδημα. Εντελώς ενδεικτικά, ένας ασφαλισμένος προηγούμενα στον ΟΑΕ, στον πρώτο χρόνο της ασφάλισής του έδινε 240 ευρώ το μήνα, μετά από τρία χρόνια έδινε 280 ευρώ το μήνα, ανεξάρτητα από το αν υπήρχε αύξηση του εισοδήματός του ή όχι. Αυτή τη στιγμή η σύνδεση με το πραγματικό εισόδημα έχει οδηγήσει το 80% των ελευθέρων επαγγελματιών και το 90% των αγροτών να πληρώνουν λιγότερα από ό,τι με το προηγούμενο σύστημα. Αυτό δεν είναι υπόθεση, δεν είναι εκτίμηση. Είναι γεγονός από τα ίδια τα ειδοποιητήρια που στέλνονται στους επαγγελματίες, επιβεβαιώνεται και από τις ενώσεις των επαγγελματιών, οι οποίες δεν νομίζω ότι είναι κοντά στον πολιτικό μας χώρο και το κάνουν για κάποιο λόγο να μας χαϊδέψουν. Είναι γεγονός. Για τα μπλοκάκια. Και εδώ μία πολύ μεγάλη κινδυνολογία σε σχέση με το ζήτημα αυτό και θα σας δώσω και δύο στοιχεία για να δείτε ότι από αυτές τις ρυθμίσεις έχουν πραγματικά ευνοηθεί χιλιάδες εργαζόμενοι. Το μπλοκάκι από την αρχή ήταν μια στρέβλωση, οι περιπτώσεις δηλαδή που πίσω από το μπλοκάκι κρύβεται η μισθωτή εργασία, έτσι, όχι κάθε μπλοκάκι. Οι περιπτώσεις που πίσω από το μπλοκάκι κρύβεται η μισθωτή εργασία ήταν μια στρέβλωση της αγοράς εργασίας η οποία είχε δημιουργηθεί από τα χρόνια ακόμη της ανάπτυξης. Δεν ήταν ένα αποκύημα της κρίσης, ήταν ένα γεγονός που συνέβαινε και στις καλές εποχές. Ποιο ήταν το πρόβλημα, ότι πίσω από τον μπλοκάκι ο μισθωτός εμφανιζόταν ψευδός ως αυτοαπασχολούμενος και αυτό οδηγούσε σε παράκαμψη όλου του θεσμικού πλαισίου προστασίας της εργασίας. Μισθοί, επιδόματα, ωράρια κτλ. Εμείς αποφασίσαμε αυτό το ζήτημα να το αντιμετωπίσουμε. Κάναμε το πρώτο βήμα στο ασφαλιστικό. Φτιάξαμε την πλατφόρμα στον ΕΦΚΑ για τον επιμερισμό των εισφορών, για να πληρώνει εκεί ο ψευδός εμφανιζόμενος ως αυτοαπασχολούμενος, να πληρώνει την εισφορά που αντιστοιχεί σε ένα μισθωτό. Να πληρώνει δηλαδή το 1/3 της εισφοράς κανονικά και τα 2/3 να τα πληρώνει ο κατ' ουσίαν εργοδότης του. Αυτή τη στιγμή, παρόλη την προσπάθεια που έγινε και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τον πρώτο καιρό με την επίθεση στα μπλοκάκια, 36.000 εργαζόμενοι έχουν ενταχθεί στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ. Αυτοί οι 36.000 εργαζόμενοι, και κάθε μέρα αυξάνεται ο αριθμός, ευνοούνται καθώς πλήρωσαν κατά τα 2/3 χαμηλότερες εισφορές.
Είναι 36.000 εργαζόμενοι μέχρι τα τελευταία στοιχεία. Αυτό πραγματικά είναι ένα γεγονός που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Και προχωράμε στο επόμενο βήμα σε σχέση και με το πρόγραμμα το οποίο αναφέρθηκε τις προηγούμενες μέρες. Είναι ένα πρόγραμμα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών για όσους μετατρέψουν τον μπλοκάκι σε μισθωτό. Είναι ένα σοβαρό κίνητρο για να μπορέσει να μετατραπεί η ψευδής αυτοπασχόληση σε αυτό που πραγματικά είναι, στη μισθωτή εργασία δηλαδή, και νομίζω ότι από αυτό θα ευνοηθούν και οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες. Για το σχόλιο ή του κυρίου Θεοχάρη το ερώτημα για τις δικλείδες ασφαλείας αυτού του προγράμματος, θα υπάρχει ρήτρα για τη διατήρηση του μισθωτού μετά τη λήξη του προγράμματος και ρήτρα για πριν την ένταξή του στο πρόγραμμα να έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα 3 μήνες πριν την ένταξη στο πρόγραμμα. Επομένως, οι δύο προβληματισμοί που έθεσε για το αν θα γίνει κατάχρηση αυτού του προγράμματος νομίζω ότι καλύπτονται με τις ρήτρες αυτές. Και για να επιστρέψω στα ζητήματα της κοινωνικής ασφάλισης και του ΕΦΚΑ. Σας ανέφερα και πάλι από την αρχή για τα έσοδα του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Για πρώτη φορά, ο ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης πληρώνει όλες τις υποχρεώσεις στον ΕΟΠΗ και στον ΟΑΕΔ, παρουσιάζει στο πρώτο οκτάμηνο του 2017 αυτό το πολύ σημαντικό πλεώνασμα έναντι ενός προϋπολογισμένου ελλείμματος που το έχει πλέον ξεπεράσει και αποτελεί παρελθόν. Θα μου επιτρέψετε όμως εδώ, επειδή άκουσα και όλη αυτή την τοποθέτηση σε σχέση με τα πρωτογενή πλεονάσματα, πρέπει να συζητάμε με όρους ορθολογικούς. Τα πρωτογενή πλεονάσματα που είχατε συμφωνήσει έως το 2018 θα σήμαιναν, και αν θέλετε μπορώ να σας αναφέρω κάθε χρονιά ποια πρωτογενή πλεονάσματα είχατε συμφωνήσει, έως το 2018 θα σήμαιναν 20 δις επιπλέον μέτρα. Συμφωνήσατε για πρωτογενή πλεονάσματα μέσου όρου 4% έως το 2030. Μέσου όρου 4% έως το 2030. Αυτό θα σήμαινε έως το 2021 επιπλέον 1 δις το χρόνο, διότι σας υπενθυμίζω ότι εμείς έχουμε συμφωνήσει σε πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% έως το 2021. Και από εκεί και πέρα, από ό,τι θυμάστε και τη συμφωνία του τελευταίου Eurogroup, η ελληνική κυβέρνηση έχει επιτύχει πρωτογενή πλεονάσματα κοντά στο 2%, ενώ υπενθυμίζω ότι είχατε από τον Απρίλιο του 2014 δεσμευτεί σε πρωτογενή πλεονάσματα ύψους περίπου 4% έως το 2030. Νομίζω με σύντομους υπολογισμούς μπορεί κανείς να υπολογίσει πόσα επιπλέον δισεκατομμύρια μέτρα για κάθε χρόνο θα σήμαινε αν εφαρμόζονταν αυτές οι συμφωνίες. Σε σχέση με τις καταβαλλόμενες συντάξεις και με το ζήτημα των εκκρεμών αιτήσεων, όπως σας είπα, όταν αναλάβαμε, εκκρεμούσαν 360.000 παροχές, από τις οποίες 160.000 αφορούσαν κύριες συντάξεις. Από 1η-1η του 2015 έως 30η-6η του 2017 έχουμε καταβάλει 300.000 περίπου κύριες συντάξεις. Προσοχή, εδώ δεν λέμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην καταβολή των συντάξεων και ότι δεν υπάρχει μια καθυστέρηση στην καταβολή των συντάξεων την οποία πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Το έχουμε πει πολλές φορές και εγώ και ο κύριος Πετρόπουλος ότι το ορθό και το δίκαιο είναι όταν ένας συνταξιούχος υποβάλλει την αίτηση συνταξιοδότησης μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να παίρνει τη σύνταξή του. Άρα, οποιαδήποτε καθυστέρηση πέραν αυτής προφανώς είναι πρόβλημα που πρέπει να το λύσουμε και δουλεύουμε εντατικά γι' αυτό. Έχουμε φτιάξει ήδη ομάδες εργασίας στον ΕΦΚΑ, έχουμε προβεί στις αναγκαίες μετακινήσεις του προσωπικού στα καταστήματα που δεν υπήρχαν, ώστε να δουλεύουν περισσότερο εντατικά για την έκδοση των συντάξεων. Έχουμε συστήσει ειδικά κλιμάκια για την εκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων. Έχουμε κάνει συγκεντροποιήσει τον έλεγχο της παραγωγικότητας στη βάση συγκεκριμένων στόχων και νομίζω ότι πολύ γρήγορα θα είμαστε σε θέση να δώσουμε μια οριστική πια λύση σε αυτό το πρόβλημα των ληξιπροθέσμων, το οποίο όμως σε πολύ μεγάλο όγκο το παραλάβαμε. Θα ήθελα να πω και μια κουβέντα για τις συντάξεις χειρίας. Ο νόμος 4387 άλλαξε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες παίρνει κανείς τη σύνταξη χειρίας. Ο λόγος που ο κύριος Πετρόπουλος είπε ότι το πρόβλημα δεν θα εμφανιστεί παρά τον Μάιο του 2019 είναι ο εξής, ότι αν ακόμη και αν κανείς έγινε δικαιούχος σύνταξης χειρίας την επόμενη μέρα από την ψήφιση του νόμου 4387,
Ο νόμος προβλέπει ότι σε κάθε περίπτωση παίρνεις αυτή τη σύνταξη για 3 χρόνια, ανεξαρτήτως ηλικίας. Από τα 55 και μετά την παίρνεις διαπαντός. Αλλά ανεξαρτήτως ηλικίας την παίρνεις για 3 χρόνια. Άρα εκεί πήγαινε το ότι μέχρι τον Μάιο του 2019 έχουμε το χρόνο για να κάνουμε τις αναγκαίες πολιτικές. Σε ό,τι αφορά το επίπεδο των συντάξεων κυρίας, προχωρούμε σύντομα σε μια νομοθετική ρύθμιση. Θα φέρουμε σύντομα μια νομοθετική ρύθμιση η οποία θα διευθετεί αυτό το ζήτημα, διότι όντως υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ και χρήζει αντιμετώπισης. Είναι ένα ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα, το κατανοούμε. Θα πρέπει να κατανοήσετε ότι όλο το κομμάτι του ασφαλιστικού είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι σε μόνιμη διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Επομένως και αυτό το ζήτημα το διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή προκειμένου να φέρουμε σύντομα μία ρύθμιση που θα βάζει ένα τέλος στις περιπτώσεις εκείνες που προκύπτουν πολύ χαμηλές συντάξεις κυρίας. Δεσμευόμαστε λοιπόν ότι θα υπάρξει σύντομα μια νομοθετική ρύθμιση σε αυτό το ζήτημα το κοινωνικό που είναι κρίσιμο. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι βουλευτές, προσπάθησα να δώσω όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία και απαντήσεις στα ζητήματα που τέθηκαν. Νομίζω ότι προσπάθησα να αποδείξω ότι με τις παρεμβάσεις που κάνουμε και με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε στείνουμε στα πόδια του το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Όμως θα μου επιτρέψετε ότι κατά τη γνώμη μου η συζήτηση δεν πρέπει να γίνεται με λογιστικούς όρους. Εγώ έδωσα νούμερα και έδωσα στοιχεία γιατί όφυλα να δώσω στοιχεία, αλλά νομίζω ότι η συζήτηση για το ασφαλιστικό πρέπει να γίνεται στη βάση των κοινωνικών παραμέτρων που επιδρούν στη βιωσιμότητά του. Δηλαδή κυρίως στους δύο άξονες, την ανεργία και τις σχέσεις εργασίας, την ανεργία και την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας. Αυτές είναι οι κοινωνικές μεταβλητές που επικαθορίζουν και το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Νομίζω ότι η καλύτερη υπεράσπιση ενός δημόσιου και αναδιανεμητικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης είναι η μείωση της ανεργίας, η αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας και η ουσιαστική μεταβολή των εργασιακών σχέσεων υπέρ της αξιοπρεπούς εργασίας. Γνωρίζουμε ότι δεν είναι εύκολο μέσα σε λίγους μήνες να αντιστρέψουμε μια πορεία διάλυσης ετών. Είναι ξεκάθαρο όμως, και νομίζω ότι η πορεία του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης το δείχνει, είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε γυρίσει σελίδα, έχουμε βάλει τέλος στην αποδόμηση της κοινωνικής ασφάλισης και στείλουμε με μικρά βήματα, αλλά αποφασιστικά, κάθε μέρα τους πυλώνες για ένα δημόσιο σύστημα, το τονίζω το δημόσιο σύστημα, ένα δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης με τον ίδιο στόχο που έχουμε και στους άλλους τομείς της κοινωνικής προστασίας. Όπως στην υγεία, όπως στην παιδεία, όπως στην πρόνοια, έτσι και στην κοινωνική ασφάλιση δουλεύουμε με μόνο ένα στόχο, να ανακτήσει το δημόσιο σύστημα τη χαμένη του αξιοπιστία. Και νομίζω ότι αυτόν τον στόχο θα τον πετύχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.